Ταξιδιώτες όχι. Ταξιδιώτες όχι. Καλά, δεν μας στέλνουνε. Γιατί ήρθαμε εμείς τότε. Πάμε. Πάμε. Πάμε ρε. Πάμε. Άιτε. Πάμε. Ω, περίμενε. Πού είναι το τζιπ. Πολύ ωραίο. Ό,τι πρέπει για να δροσιστείς. Ξέχασα να βγάλω φωτογραφίες. Ωραία τα γρεβενά. Κάτσε να τα βρούμε πρώτα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά. Τι έγινε, παιδιά? Κοιμηθήκατε? Όχι, όχι. Τολμάτε να κοιμάστε σε ώρα συμβουλίου? Όχι, κύριε. Όλοι φύγανε και εσείς μείνατε εδώ να κοιμάστε. Τι λες, διευθυντά μου? Φύγανε. Τι νομίζετε ότι κάνατε στην προηγούμενη αποστολή σας? Τα πήγαμε πολύ καλά, ε. Πόσο καλά τα πήγατε? Έχει κουτσαθεί ένα άλογο. Έχω πληρώσει του κόσμου τους λογαριασμούς και πάλι φωτογραφίες δεν είχα. Εσύ φταίς για όλα. Εγώ, εσύ. Η μηχανή. Ποια μηχανή, ποια μηχανή? Θα πάρω καινούργια. Λοιπόν, σταματήστε. Τώρα θα πάτε στα γραβενά. Ελπίζω εκεί ο κόσμος να μην κινδυνεύσει από εσάς. Μια μίγα. Τι κάνει ρε ο άνθρωπος. Λουλουδιασμένη. Εδώ μέσα δεν έχει πλέον ένα κρεβάτι να κοιμηθούμε. Σιγά να μην πέσω. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Χαλάρωσε. Απόλαυσέ το. Σοβαρά μιλάς. Κάτσε να σε βγάλω και μια φωτογραφία εκεί ψηλά. Να την έχεις να τη θυμάσαι. Στη μέση του πουθενά. Κάτσε να κατέβω. Έλα εδώ τώρα. Θέλεις βοήθεια? Ναι, ναι. Περίμενε. Έλα. Τι έλα ρε. Έλα πίδα. Περίμενε. Πίδα θα σε πιάσω. Κάτω χέρι. Έλα. Ποιο θέλει από τα δύο? Αυτό ή αυτό? Κάτσε γιατί. Έλα. Περίμενε, περίμενε. Γύρισε από εκεί. Γύρισε και εγώ καλά ανέβηκα. Πώς κατεβαίνεις τώρα? Καταλαβαίνω, τα κατάφερες. Τι κάνουμε, τι κάνουμε τώρα? Τώρα θα ψάξουμε κάτι να βρούμε. Τελικά έχουμε χαθεί. Χαθήκαμε. Χαθήκαμε τελείως. Λέω να κατηφορήσουμε. Μήπως βρούμε κανένα αυτοκίνητο, μήπως βρούμε κανένα τσομπάνι, κάτι καλά. Να βρούμε. Καλά είπες να πάρω χάρτη. Σου είπα, εγώ νόμιζα ότι είναι εύκολα τα γρεβενά. Πάμε. Πάμε. Ήπια, ήπια. Πάντα. Λουλουδιασμένη. Καλό το βουνό, αλλά του χρόνου να πάμε στη θάλασσα. Γιατί ρε, κατηφόρα είναι τώρα, έλα. Καλά. Πάμε, πάμε. Πού πάμε, θα βρούμε άκρη, νομίζεις εδώ έχω πέρα που έχω ετοιμάσει βλέπουμε. Φαγητό εκεί που θα φτάσουμε, πάμε. Από εδώ. Θα πάμε από εδώ. Ναι, ναι. Καλά. Πού πήγες ρε. Εγώ. Άνοιγε δρόμο, γι' αυτό σου δώσα τη ματσούκα. Ωραίο το βουνό. Ωραία τα γρεβενά. Κάτσε να τα βρούμε πρώτα. Ωραία που μπλέξαμε. Όπα. Τι? Κάτι ακούω. Οχ, ένα αυτοκίνητο. Γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα, γρήγορα να μην φύγει. Οχ. Παρακαλώ. Άνθρωπε. Τι ζητάτε εδώ ρε παιδιά? Να είσαι καλά άνθρωπε μου, χαθήκαμε. Εγώ πάντως από εδώ πάνω δεν κατεβαίνω τώρα. Τώρα που βρήκα αυτοκίνητο εδώ θα μείνω. Ρε, τι πάθατε, πού είστε εδώ? Πού είμαστε τώρα? Εδώ είστε στον Όρλιακα. Κοντά στις καλό γρέα στο κελί, στο βουνό πάνω. Εδώ τι ζητάτε, για ποιο λόγο ήρθατε? Ήρθαμε για τα γρεβενά, να κάνουμε μια περιήγηση. Αλλά είπαμε να κόψουμε από τα μονοπάτια, αλλά τελικά χαθήκαμε.
Εντάξει, κοντά είμαστε στο χωριό από εδώ. Μπορείς να μας πεις εκεί που είδαμε μια σπηλιά, τι ήτανε? Αυτό είναι της καλόγριας στο κελί. Εδώ κάποτε ζούσε μια καλόγρια, λένε οι παλιοί. Εδώ πέρα ήταν ερημίτισσα και ζούσε εκεί μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Αλλά και αργότερα σε αυτή τη σπηλιά κρυβόταν με τον πόλεμο διάφοροι. Είναι η σπηλιά που ήμασταν εκεί και νομίζαμε ότι θα μπορέσουμε να μείνουμε. Μπήκατε μέσα? Ναι, έψαξα να βρω κανένα κρεβάτι να κοιμηθούμε γιατί χαθήκαμε. Λέμε, θα μας κατεβάσεις μέχρι κάτω? Θα σας πάω, ναι. Πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Πάμε. Πόσο επικίνδυνο είναι, Κώστα, να έρθει εδώ κάποιος μόνος του? Κινδυνεύει από τα ζώα? Υπάρχουν αρκούδες, λύκοι? Υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνο. Τα ζώα φοβούνται περισσότερο από τους ανθρώπους, παιδιά. Εδώ εντάξει είναι το σπίτι τους. Φυσικό είναι ότι άμα τους ταράξεις στην ηρεμία, μπορεί να μερικές φορές να λειτουργήσουν περίεργα. Αλλά το πιο καλό είναι ότι μπορείς να τα δεις. Τα ζώα σε βλέπουν, φοβούνται. Είναι ένα μέρος στην Ελλάδα πολύ παρθένο. Μπορεί να τα δεις όχι εγκλωβισμένα, να τα δεις να ζουν στο σπίτι τους κανονικά. Που ηρεμήσαμε, Κώστα, ύστερα από την περιπέτειά μας, πες μας δυο λόγια για το χωριό που είμαστε, για την ομορφιά του τοπίου. Βρισκόμαστε στο Ζάκα, από ό,τι μας είπες. Βασικά βρισκόμαστε στα Γραβενά. Είμαστε στο Ζάκα, είμαστε στους πρόποδες του Όρλιακα, σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Ναι, από την κατασκευή της Εγνατίας και μετά έχει ανέβει και έχει αυξηθεί η προσέλευση του κόσμου στα Γραβενά. Και το χειμώνα με το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας, γιατί ευκολύνεται ο κόσμος περισσότερο, έχει μειωθεί η απόσταση. Και πιστεύουμε ότι μετά την κατασκευή της Καστανιάς θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση όλη. Πόσο δύσκολο είναι να συντηρήσεις ξενοδοχείο σε ορεινή περιοχή? Είναι πολύ δύσκολο το χειμώνα, ιδίως μετά το χειμώνα. Μετά το χειμώνα. Έρχεται ένας μήνας που σε αυτό το μήνα διορθώνεις ότι χάλασε όλη τη χειμερινή περίοδο. Παρατηρώ ότι υπάρχουν και ορεινές κατασκηνώσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος και πιστεύει ότι το βουνό έχει κάτι, προσφέρει κάτι καλύτερο από τη θάλασσα. Ναι, υπάρχουν μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας εδώ στο Ζιάκα, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Είναι στις πρόποδες του Όρλιακα, έχει φοβερό νερό, πάρα πολύ καλό νερό. Και τα παιδιά έρχονται κάθε 10-15 μέρες και παίρνουν τα πάνω τους. Κατασκηνώτε, τι είσαι εδώ? Γίνονται κάποιες οργανωμένες εκδρομές, ο περιηγητής δηλαδή μπορεί να δει κάποια πράγματα που είναι από τη φύση του στα τοπία όμορφα, όπως είναι τα φαράγγια, κάτι που μας είχε πει. Ναι, εκτός το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας που είναι ένας πόλος έλξεως ο οποίος μαθεύτηκε η περιοχή από αυτόν και τον εθνικό δρυμό τη Βαλιακάρδα που και αυτός είναι αρκετά γνωστός σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν και ορισμένες άλλες φυσικές ομορφιές στην περιοχή οι οποίες είναι ανεξερεύνητες ακόμα. Όπως είναι το φαράγγι της Τσούριακας, που βρίσκεται στο Πολυνέρι, και ένας αρχαιολογικός χώρος εκεί, το Καστρί, όπως είναι το φαράγγι του Σπηλαίου, της Πορτίτσας στο γεφύρι που βρίσκεται στο Σπήλιο, όπως είναι το γεφύρι του Αζιζαγά, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεφύρια της περιοχής. Κοντά στο κελί της Γριάς, που ήμασταν το πρωί, βρήκα αυτό το πράγμα. Απολύθωμα. Απολύθωμα. Μόνο αυτό βρήκες? Μόνο αυτό βρήκα. Τι να κάνω? Πόσα βρήκα εγώ εκεί, σήμερα, που έψαχνα. Αν είναι δυνατόν. Δες εδώ. Ναι, από ό,τι εξετάστηκαν ορισμένα από αυτά τα ευρήματα, λένε ότι είναι τουλάχιστον 10 εκατομμύριων ετών. 10 εκατομμύριων ετών. Ξέρεις τι γίνεται? Όλα καλά, Γιάννη. Αλλά ήρθαμε στα Γρεβενά. Θέλουμε κάτι σπάνιο. Σπάνιο. Να φωτογραφίσουμε κάτι. Λοιπόν, μου ήρθε μια πολύ ωραία ιδέα. Έχει κάτι που θα κάνει μπαμ. Τώρα θα τραβήξουμε ένα ελέφαντα. Φωτογραφίσε ένα ελέφαντα, ε. Σιγά μην τραβήξουμε και ένα γάιδρο. Πού θα το βρούμε τον ελέφαντα? Ρε, αφού σου λέω εγώ, έχει μου εμπιστοσύνη, ξέρω τι κάνω. Πάμε, έλα.
Λοιπόν, πάμε, φτάσαμε. Ναι, πάμε να βγάλω καμιά φωτογραφία. Ναι, και εγώ θέλω να βρω. Το ξενοδοχείο έχει πολύ ωραία θέα. Θέλω να βρω και εγώ το διευθυντή επί ευκαιρία τώρα να κάνω μια συνέντευξη για τα. Ξέρεις τι. Να το ρωτήσω για τα γρεβενά, για τον τουρισμό. Κάνει και τη δουλειά σου. Εσύ θέλεις να βγάλεις φωτογραφίες. Θέλω να βγάλω φωτογραφίες και μετά να πάω να κάνω βουτιά στην πισίνα. Πολύ ωραία. Έρχεσαι όμως. Ναι. Πάνε σε αυτό από εδώ. Ναι. Να βρω το διευθυντή, εντάξει. Έγινε. Μήπως είστε ο διευθυντής. Ναι, γεια σας. Είμαι Μαζιούς, λέγομαι. Είμαι δημοσιογράφος και κάνω μια ενότητα για τα γρεβενά. Θα ήθελα να μου πείτε δύο-τρία πραγματάκια για την τουριστική ανάπτυξη γενικά. Για πείτε με. Σε χρόνο είμαι και πρόεδρος των ξενοδόχων γρεβενών. Η τουριστική ανάπτυξη των γρεβενών μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά, αρκεί εμείς να προσπαθήσουμε ιδιαίτερα όλοι οι φορείς των γρεβενών. Και πιστεύω ότι το καταφέρουμε, γιατί έχει πολλές δυνατότητες όσον αφορά το περιβάλλον. Είναι από τους πολύ καλούς και όμορφους νομούς. Η φυσική του ομορφιά είναι ανεπανάληπτη. Πόσα ξενοδοχεία έχετε? Μπορούμε, συνολικά ξενώνες και ξενοδοχεία είναι σε 45. Ναι. Και η κίνηση είναι η ίδια σε όλες τις εποχές? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι η ίδια σε όλες τις εποχές και αυτό εξαρτάται από την ανάπτυξη που έχουμε. Πιο πολύ δουλεύουμε το χειμώνα με τη Βασιλίτσα. Την άνοιξη δουλεύουμε με το rafting και με τη Βαλιακάρδη και διάφορες διαδρομές, τα γεφύρια μας κλπ, μονοπάτια. Και το καλοκαίρι με μετανάστες που έρχονται στα Γρεβενά, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκπομπή είναι μία προσφορά. Όχι, για θες. Πρέπει να μάθω βόλεϊ. Παίξε. Λες να κάνω και πρωταθλητισμό. Ναι, σωστός. Να με πάρουν στην ομάδα. Μπορεί. Ποια ομάδα? Άμα με τσολαπήσω κι εγώ, θα δημοσιογράφος, όλα μπορεί να γίνουν. Λες να αφήσω τη φωτογραφία. Στην Ελλάδα, δεν ζούμε. Παιδιά, πάρε την μπάλα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας μάθουμε εμείς βόλεϊ. Γιατί, ποιος είστε? Είμαι προπονητής της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων. Ναι, και εδώ. Και βρισκόμαστε εδώ για προετοιμασία. Καλά, ήρθατε στα Γρεβενά, γιατί προσφέρει κάτι διαφορετικό τα Γρεβενά. Τα Γρεβενά είναι πόλη προετοιμασιών. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε. Ναι. Ερχόμαστε και άλλα χρόνια έχουμε έρθει. Και προετοιμαζόμαστε γιατί είμαστε σε καλό υψόμετρο, έχουμε δροσιά, έχουμε καλές συνθήκες και διαβίωσης αλλά και γηπεδικές. Και προσφέρεται η πόλη των Γρεβενών για τέτοια διαδικασία προπονητικά. Ωραία. Θα μας φέρετε τα κορίτσια τώρα να μας μάθουν βόλεϊ, να παίξουμε λίγο μαζί τους. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, φωνάξτε τα. Καλά τα παιδιά. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα μάθαμε βόλεϊ. Πολύ καλά. Ωραία, ας ξαναπούμε. Ωραία, σήμερα θα πιάσουμε καλό ψάρι. Έλα, έχω μάθει ότι τσιμπάει πάνω από τα γεφύρια.
Αν είναι δυνατόν, εδώ είσαι. Εδώ, Γιάννη, τι έγινε, πού με βρήκες? Αυτό το ψάρεμα που κάνεις είναι η Ρωσιλία. Γιατί? Γιατί εδώ είναι το γεφύρι, το πιο ξακουστό γεφύρι της Μακεδονίας. Του Αζίζ Αγά? Ναι. Και τι να κάνουμε τώρα, έχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία? Βέβαια, δεν το ξέρεις ότι δύο φορές έχει πέσει αυτό το γεφύρι. Και την τρίτη φορά ο καημένος ο Μάστορας είχε εξαφανιστεί γιατί θα του πήρε το κεφάλι. Σοβαρά? Βέβαια, είχε βάλει η τελευταία πέτρα που βάζουν στο τόξο, λέγεται πέτρα κλειδί. Το κλειδί? Ναι. Μόλις βγάζουν δηλαδή τις καλωσιές. Ωραία. Κάθονται όλα και περιμένουν τώρα να μην πέσει. Και γι' αυτό το γεφύρι τι λένε? Γι' αυτό εσύ κάθεσαι ακριβώς πάνω στην πέτρα κλειδί. Μία λάθος κίνηση και έχουμε πέσει κάτω. Λένε ότι έχει το μεγαλύτερο τόξο από όλα τα άλλα τα γεφύρια στη Μακεδονία. Δεν ξέρω αν έχει το μεγαλύτερο τόξο, αλλά αυτός ο τρόπος δεν είναι σωστός. Να ψαρεύεις εδώ πέρα. Πάμε να μου δείξεις. Αντέλα. Φύγαμε. Για το φαράκι πάμε καλά. Γεώνος που βρίσκεται παρακάτω αριστερά. Φάγει το δοκάτω. Αμπάκι. Γεια. Πολύ ωραίο, ό,τι πρέπει για να δροσιστείς. Φοβερό. Δροσιά, πολύ καλή δροσιά. Αυτό το κάνεις τακτικά. Συνέχεια. Με τους πελάτες μέσα. Και οι πελάτες, όταν είναι ζεσθενόμαστε, ζεσθενόμαστε. Έχει πράγματα. Πολύ ωραία. Άντε, γεια. Έφερε τώρα εδώ. Στο γεφύρι της Πορτίτσας. Έλα να σου δείξω πώς ψαρεύουνε. Πραγματικά πώς ψαρεύουν στο ποτάμι. Με τα χέρια. Πάμε να δούμε. Εδώ δεν χρειάζεται καλάμι. Θα δεις τώρα. Του ποτάμου δεν είναι τόσο πολύ που να σε τρομάζει. Ναι, αλλά μπορείς να κάνεις κάποια πραγματάκια, ας πούμε να ξαπλώσεις και να σε πάρει το ποτάμι έτσι για να σε πάει μέχρι κάτω. Θα το δοκιμάσω. Έχει πάρα πολύ πέτρα κάτω και δεν μπορώ. Εδώ αυτή τη στιγμή το νερό είναι ζεστό, το καταλαβαίνεις? Ναι, γιατί είναι ζεστό? Από τις πέτρες. Οι πέτρες ζεσταίνονται από τον ήλιο και ζεσταίνει το νερό. Είναι μαγευτικό το τοπίο πάντως, μπράβο. Μαζί, σιγά σιγά, μαζί. Πού είναι οι τρύπες? Κάτω, κάτω, τα χέρια, άπλωσε τα κάτω χέρια. Άπλωσα. Πες μέσα, πες μέσα. Σιγά, ρε. Δεν είναι ψάρι, είναι μήμα σας. Βάλε το χέρι, βάλε το χέρι. Χάιδεψε το, πιάνει την ουρά του. Κλείσε την τρύπα εσύ από εκεί. Ναι. Κλείσε την τρύπα από εκεί και κάνε λίγο θόρυβο να έρθουν τα ψάρια προς τα εμένα. Κάνε θόρυβο. Εγώ το χαϊδεύω την ουρά του. Όχι έτσι, ναι, και χτύπα πέτρα, καλά κάνεις. Έτσι ψαρεύανε παλιά. Κάτσε γιατί το χαϊδεύω. Ω, το βγάλω. Άντε ρε, καλά ψάρι ήταν αυτό, μια πέτρα πέταξες. Άντε ρε, πάμε να φύγουμε, δεν υπάρχουν ψάρια. Ας μας κοροϊδεύεις, τόση ώρα έγινε και μπουσκεμα. Ας πάμε να φάμε κάτι άλλο. Είναι μια παλιά μέθοδος ψαρέματος. Και τώρα ακόμα χρησιμοποιείται στα χωριά του και άλλο πολύ. Καλά, πάμε λίγο γιατί έγινε. Σιγά σιγά σιγά.
Άντε ρε και άλλοι πάνε στη Χονολουλού για να κάνουν υδρομασάζ. Ωραία είναι. Υδρομασάζ, ναι. Και υπάρχει και ωραίο πράγμα από το φυσικό υδρομασάζ. Για να δείχνουμε, έλα. Γεια σου πρώτος. Βρίσε λίγο την βρύση. Βρίσε λίγο την βρύση. Την βρύση κλείσε γιατί τρέχει πολύ το νερό. Γεια σας, είμαι ο Κώστας, μέσα στη Σαμνίκη. Το χωριό μου είναι η Ζιάκα, περνάω πολύ ωραία. Γεια σας, με λένε Στέλιο, το χωριό μου είναι η Ζιάκα. Μένω στη Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε εδώ συχνά για πάνια. Γεια σας, με λένε Άρη, το χωριό μου είναι το Ζιάκα. Είμαι στη Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε εδώ πέρα και κάνουμε πάνια, είναι ωραία. Δώδεκα η ώρα και με είπε ακριβώς μπροστά στην πλατεία των Γκρεβενών. Και δεν απαντάει και στο κινητό. Πρέπει να πάρω τώρα όλα τα μαγαζιά σβάρ να το βρω. Τι να το πω ρε, τι να το πω. Κάτσουμε ρε παιδί μου. Να, σε ψάχνω παντού. Είχαμε ραντεβού και δεν ήσουν. Εντάξει, τι να κάνω. Βρήκα ένα φίλο μου λέει: θέλεις να έρθεις να δουλέψεις για μπάρμαν σήμερα. Και τι έκανες? Πήγα και έβγαλα μεροκάματο. Πολλά. Όχι πολλά, εντάξει. Για δείξε μου. Εντάξει, ρε παιδί μου, να. Σε μια ώρα. Θα τα μοιραστούμε αυτά, ε. Θα τα μοιραστούμε. Γιατί μια τυρόπιτα και ένα γάλα. Μια τυρόπιτα και ένα γάλα. Έλα, πάρε. Εντάξει. Καλά, άστο εδώ, πάμε. Ταξιδιώτες όχι. Ταξιδιώτες όχι. Καλά, δεν μας θέλουνε. Γιατί ήρθαμε εμείς τότε? Πάμε. Πάμε. Πάμε ρε. Πάμε. Άιντε. Πάμε. Πού είναι το τζιπ? Πολύ ωραίο. Ό,τι πρέπει για να δροσιστείς. Ξέχασα να βγάλω φωτογραφίες. Ωραία τα Γκρεβενά. Κάτσε να τα βρούμε πρώτα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά